Και συνεχίζουμε από εδώ την πλάκα. Αρχαία ρωμαϊκή αγορά. Πλήθος τουριστών επισκέπτεται την πλάκα, την Ακρόπολη και γενικά το κέντρο της Αθήνας. Την καδρομή που κάναμε χθες κάνουμε. Να και ένα έργο τέχνης που άρεσε τη Χριστίνα. Τι λέει να το δει. Εδώ. Φρανσέ. Ευχαρίστη. Κάθε μεζό το πολύ. Γράφω το όνομά σας. Φοβερό. Κοίταξε, μπορεί να μαγαζιά διόσκουρη. Μπορεί να διασκεδάζει. Τουρίστες παντού, διατάφτα, καφεμέζο το πολείο. Πολύ περιοχή στα αριστερά, όπως την είναι η αρχαία αγορά, καρδιά, σαρκιά, σαρκιά. Εδώ μπορούμε να πούμε ιδιαίτερα. Ότι σε ρίλο και ουλέφτης τι είναι στην αγορά, δεν χάρη το φέγγι στην τάφε. Το κτίριο στα αριστερά σας το ακούω αυτά. Πόσος χαμός γίνεται εδώ πέρα. Και όλοι του πολιτισμού. Καλησπέρα μας. Περνάμε μέσα από το κέντρο της πλάκας. Οδός Αδριανού είναι αυτή. Κόσμος νέος, τουρίστες, χαμός, βλέπετε ουρές. Οι τουρίστες να ανέβει η Ελλάδα, να αφήσουν το συνάλλαγμά τους. Εδώ στην οδός Αδριανού, εδώ κάτω περνάει ο ηλεκτρικός. Ένα μαγαζί δίωδος. Λαμβάνω να ηλεκτρικός. Για τον Ιωάννη, το φίλο μου, εδώ Ιωάννης, Χριστίνα. Θέλετε να πούμε τουλάχιστον εδώ το τρένο που πλάει. Θα κάνω το τρένο. Σε ένα άλλο μουσείο. Κόσμος, πολλής. Και αγορά. Τραντίσιον. Το καλύτερο σου το Οδός Αδριανού διασκεδάζουμε, αριστερά μας είναι όλα τα αρχαιολογικά. Γεια. Και από εδώ πάνω, προς αποβάθρες λέει, για καφέ, διάφορα τουριστικά λεωφορεία. Thank you.
Ακρόπολη φαίνεται από εδώ. Εδώ είμαστε στο Στισίο. Εδώ ο χαμός. Μικροπολιτές. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Κοσμήματα, τέτοια αυτά. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ο Μελίτης είναι εκεί. Ο κόσμος πίνει τους καφέδες του. Οικογένεια τα του Άσπη τα πέρασε πριν. Πάμε όλοι. Και Hotel Φιδίας. Hotel Φιδίας. Και Αθηναίων πολιτεία εδώ, καφέ και καταπληκτική εικόνα από την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα και το Ερακλείο. Εδώ είχε μιλάει ψιλόγλυπτα. Αθηναίων πολιτεία. Κύρκη. Κόσμος στο καφέ. Πίνει, διασκεδάζει, πίνει την πυρίζα, το καφέ του. Πλανόδι με μπαλόνια. Και εδώ άλλο καφέ, το Θησίο Βιού. Είναι με θέα. Δεξιά σας το εξωματικό του Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών. Δεξιά μας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αυτό εδώ. Λαϊμού παπούτσια. Ο Γιώργης εκεί πάνω, ο σκεπτός. Ωραία παραδοσιακά σπίτια εδώ. Το πεζόδρομο. Ένα γιαβράκι. Ένα εγκατελειμμένο. Τι είναι αυτό. Είναι η κοσμουσική. When you ride, make it a fix, the place where there's a set of nothing else can fix meetings. Και από την άλλη πλευρά, στα αριστερά σας στο βάθος, στα προφίλια, η μνημειώδη φυλή της Ακρόπολης. Thank you.
ακροπύλια της Ακρόπολης. Και εδώ τα παιδιά μου, δεν σας τράβησε καθόλου ρε παιδιά, γυρίστε λίγο να σας δω. Γυρίστε. Ιωάννη, Χριστίνα, εκεί. Εγώ ασυμίδω. Και εδώ είναι ο Διόνυσος. Να Χριστίνα, εδώ είχαμε. Και η Ακρόπολη. Έχουμε στο βίντεο. Περίπατο στην Συνοδό. Αριστερά σας είναι η είσοδος για την Ακρόπολη. Είναι κάποιος που θέλει να την επισκεφθεί. Τουρίστες παντού. Ελάτε όλοι να γνωρίσετε την πανέμορφη Αθήνα. Το τρενάκι ο Διαμαντής. Ειδική αστυνομία. Περίπτερα. Ακρόπολης. Και εδώ είναι η Ακρόπολη, το Δίο Ηρώδου Αττικού. Θα διαγέρετε από τον Ηρώδη στην κίνη της γυναίκας του Ρηγίου. Ο Ιουλέτζια στον Τρίδη Ακρόπολης, Λεοδεόν ο Πυρώδης Αττικούς. Κύργος Ιρέκης Παϊρώδης, η μεμόριο της Γουάιτρε Τζίνα. Το Ηρώδιο Αττικού. Εδώ είσοδος. Ακρόπολης. Μουζάκα. Οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου. Εδώ ο Διονυσίου Αεροπαγίτου. Αυτό που αγόρασε ο Τερσογατόμος, 33 νούμερο είναι. 33, απαντήσετε αυτό που είχε αγοράσει ο Καζόπουλος. Να και γάμος! Εδώ στο Ιερό Ναό Αγία Σοφίας. Να μας ζήσουνε! 43 στο 10 νούμερο εκεί, το 33. Βάπτιση, θα σας ζήσει, παντάξει. Εδώ τα τέλεια κτίρια της Διονυσίου Αεροπαγίτου, 39, 37. Εδώ πρέπει να είναι. Το 33 στο δεύτερο όροφο λέει. 31 εδώ, αυτό είναι το σπίτι του που κάλανε το τόσο λάθος. Αυτό εκεί είναι. Σπίτι του Χατζόπουλου που ακούσα. Τι το κάνανε. Ορίστε. Δεν ξέρω. Σε offshore μου λέει κάποιος. Είναι καταραμένο που είναι αυτή. Όχι, δεν είναι καταραμένο. Εδώ πανέμορφα στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Το σπίτι αυτό χτίστηκε από το 1962. 1960 αυτό, πανέμορφο και ένα σπίτι. 1960 και τέτοια ψηλά κόμματα εκεί. Αριστερά σας το αρχαίο θέατρο του Διονύσου, το πρώτο θέατρο στον κόσμο. Ίστηκε το 340 π.Χ. και η κυβορητικότητα 17.000 θεατών. Ο Γιλέτης
a theater of yours, just the first theater in the world. It will be 340 BC, and it has capacity of 17,000 spectators. Tell me more, Mr. Levinsky. Και το Μουσείο Ακρόπολης εδώ, το Μουσείο Ακρόπολης 17. Το κύριε στα δεξιά σας είναι το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. The glass building on your right is the new Acropolis Museum. Είναι κάποιος που θέλει να επισκεφθεί το Μουσείο? Is there anyone who wants to visit the museum? Πού θα κατεβούμε? Και εδώ, το νούμερο 16 του τυπικοδομικού τετραγώνου του παγκοσμίου γνωστό μουσείο της Ακρόπολης με θέματα όλο τον ελληνικό πολιτισμό, μια στολίδη για τη χώρα μας έγινε τελικά μουσείο της Ακρόπολης. Και το τρενάκι, και εδώ γνωστοί άγνωστοι. Άνθης by train.com. Το τρενάκι κάνει βόλτες. Γιατί διαμαρτύρεσαι, δεν σε κάνανε οι μόνοι σου μόνοι. Δεν πληρώσαν ένα σημαντικό λεπτά για αυτό. Τι θέλεις τώρα. Σε βλέπω έτσι. Καλά. Καλά.